Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μπυρνάκης και σας καλωσορίζω στο γραφείο μου, εδώ που περνάω όλη μου τη μέρα. Πίσω μου βλέπετε τον υπολογιστή μου και χωρίς αυτόν δεν μπορώ να πάω πουθενά. Ή μάλλον δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Τι λέτε, μπορεί ένα λάπτοπ να αντικαταστήσει αυτό το τέρας. Θα δοκιμάζω λοιπόν αυτό εδώ το 14 μόλις λάπτοπ, 1.65 το βάρος του, αν μπορεί να με βοηθήσει έτσι ώστε να φύγω λίγο από αυτήν εδώ την καρέκλα. Λοιπόν, ανοίγω μία το πρεμιέρ, περνάω ένα βίντεο για επεξεργασία, να δούμε, βολεύει αυτή η 14 οθόνη. Και τώρα που το σκέφτομαι, μήπως θα με βοηθούσε λίγο αν μεγαλώσω την οθόνη μου και μπορώ να δουλέψω είτε στην πάνω είτε στην κάτω οθόνη. Μπορώ να μεγαλώσω άραγε λίγο την πάρα του χρόνου εδώ. Μπορώ από ό,τι βλέπω. Αν μεταφέρω κάποια εργαλεία από την πάνω οθόνη στην κάτω, εργαλεία εννοώ του Premiere, βασικά να σας πω την αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι, θα ήθελα όλη την πάρα κάτω. Ελαχιστοποιήσω αυτό για να μην σας μπερδεύει. Έχει 16 επεξεργαστή. Παίρνω και αυτά εδώ. Κάπου εδώ. Γίνεται το export. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα που ανεβάζουμε το βίντεο στο YouTube. Ας πούμε ok, ok. Μη καταχωρημένο. δεν δημοσιεύτηκε κιόλα. Πάμε στο Business Manager. Επιλέγουμε τη σελίδα που θέλουμε να δημοσιευτεί. Πάμε, κάνουμε τον προγραμματισμό. Και πάμε στην πάνω σελίδα. Βάζουμε εδώ. Παίρνουμε το κείμενό μας στη μία οθόνη και στην άλλη πάνουμε τον προγραμματισμό. Εδώ μπορώ να έχω ανοιχτό το email μου. Αφού τελειώσαμε το export πάμε να δούμε πόσο don't save, πόσο εύκολο είναι να μπούμε στη διαδικασία και να δημιουργήσουμε. Έχουμε μπει στη σελίδα, έχουμε πατήσει προγραμματισμό, ανεβάζουμε το βίντεο, το οποίο είναι το short. Όσο ανεβαίνει μπορώ στην πάνω οθόνη να έχω τα κείμενά μου και ό,τι άλλο θελήσω γράφω, κάνω την επεξεργασία, copy-paste, τα κατεβάζω κάτω, μέχρι να ανέβει εδώ πέρα, ας πάω να ανοίξω εδώ και το TikTok. Στην κάτω οθόνη ανεβάζω Facebook, στην πάνω οθόνη ανεβάζω TikTok. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί να μην ανεβάσω και YouTube, μεταφόρτωση βίντεο, επιλέγω και εδώ το βίντεο, ανεβαίνει, Ορίστε, άρα έχω εδώ αυτές τις τρεις οθόνες πάνω που ανεβάζω βίντεο και κάτω μπορώ να κάνω το οτιδήποτε. Είτε να γράψω κείμενα, είτε να δω το πρόγραμμά μου, είτε να δουλέψω πρεμιέρ. Μπορώ να σε φάρω ή μπορώ και να χαζέψω και λίγο ρε παιδάκι μου κάτι στο YouTube, ξέρω εγώ. Πιστεύετε ότι μπορώ τελικά να τα καταφέρω με αυτό. Εγώ νομίζω πως σίγουρα μπορώ. Γεια σα.